Σήμερα, σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση των καλλιτεχνών, των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου είναι εδώ. Είμαστε εδώ και παίρνουμε δύναμη από όλους εσάς, τους μελλοντικούς μας συναδέλφους. Παίρνουμε δύναμη από τον αγώνα που δίνατε, που δώσατε το προηγούμενο διάστημα για τα δικαιώματά σας. Τα δικαιώματά μας σε όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, που τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, υπάρχει ανάγκη να δυναμώσει η διεκδίκηση, ο αγώνας. Δεν μπορεί το διάστημα της πανδημίας να αξιοποιείται για να χτυπηθούν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων καλλιτεχνών. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το διάστημα για να αναγκαστούν καλλιτέχνες να εγκαταλείψουν την τέχνη τους μπροστά στην επιβίωση. Οι σπουδαστές των δραματικών σχολών, των σχολών χορού και κινηματογράφου, διεκδικούμε σήμερα με την παρουσία μας εδώ τα αυτονόητα. Διεκδικούμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας, να μην πάνε οι κόποι μας χαμένοι. Οι υποψήφοι σπουδαστές των σχολών μας να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να ξεκινήσουν φέτος τις σπουδές τους. Η κατάσταση στις σχολές μας, η κατάσταση συνολικά της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, βρίσκεται σε τραγικό σημείο. Με τις κινητοποιήσεις μας το προηγούμενο διάστημα, απαιτήσαμε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις εξετάσεις μας, να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, να επιστρέψουμε στις αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα μέτρα για εμάς και τους δασκάλους μας. Σε κάθε διεκδίκηση του Συλλόγου μας, η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτήν την περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πως ευθύνη για την κατάσταση δεν φέρει το ίδιο το Υπουργείο, αλλά η κάθε σχολή ξεχωριστά, εφόσον είναι ιδιωτικές, και πως αποτελεί δική μας επιλογή να βρισκόμαστε εκεί. Αυτό που δεν λέγεται όμως είναι ποια κατάσταση επικρατεί ακόμη και στις δημόσιες, στις κρατικές σχολές του χώρου. Τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση αυτό το διάστημα για την κρατική σχολή χορού? Τι μέτρα πήρε για τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου? Η πολιτική της κυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν είναι μια ανύπαρκτη πολιτική, μια πολιτική άγνοιας που δεν ξέρει ή δεν μπορεί να παρέμβει με μέτρα και λύσεις λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των περισσότερων σχολών? Είναι μια πολιτική που επιδιώκει με την απαξίωση των κρατικών σχολών να δημιουργηθεί και σε αυτές το έδαφος για ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι μια πολιτική που επιδιώκει να συρρυκνώσει τον αριθμό των σπουδαστών που σπουδάζουν στα αντικείμενά μας. Ο εμπεγμός για το ποιος έχει τελικά την ευθύνη για τις σπουδές μας, για την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ο εμπεγμός του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντί μας, που μας παρέπεμπε πότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και πότε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτός ο εμπεγμός είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και είναι αυτή η ίδια πολιτική που πριν ακόμα την πανδημία άφησε την ΞΟΤ κλειστή για μισή ακαδημαϊκή χρονιά, χωρίς κτίρια και χωρίς καθηγητές. Είναι η ίδια πολιτική που φέτος το καλοκαίρι δεν στήριξε με κανέναν τρόπο την δημοτική σχολή της Πέτρας, της οποίας τελικά η λειτουργία ανεστάλλει. Σήμερα, τώρα, διεκδικούμε τους όρους με τους οποίους θα ανοίξουν οι σχολές μας. Διεκδικούμε να πάρθουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για όλες τις κρατικές σχολές. Διεκδικούμε στις ιδιωτικές σχολές να μην επομισθούμε οι σπουδαστές όλο το βάρος και την ευθύνη της κατάστασης. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η πανδημία ο μανδύας που θα καλύψει την κατάσταση που προϋπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει. Ο Σύλλογός μας το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησε για όλα τα ζητήματα των σπουδαστών σε όλες τις σχολές. Δεν κρύψαμε όμως ποτέ το ουσιαστικό ζήτημα για εμάς. Την έλλειψη ανώτατης ενιαίας δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ξεκινάμε τη φετινή χρονιά με αυτή την κινητοποίηση, με αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκινάμε τη φετινή χρονιά διεκδικώντας τις σπουδές που χρειαζόμαστε. Δυναμώνουμε τη συλλογική δράση και την οργάνωση του συλλόγου μας. Χαιρετίζουμε τον αγώνα των καλλιτεχνών. Χαιρετίζουμε τα καλλιτεχνικά σωματεία που πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν όλο αυτό το διάστημα. Γεια σας.